Όχι στα δύσκολα, Φατίχτερη, να δούμε, να δούμε ποια είναι η πορεία του χωρί αμφιβολία. Είναι ένα σπουδαίο προπονητή. Θα δούμε πώ σήμερα μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Τα πράγματα τα οποία ενίοτε είναι δύσκολα. Εδώ είναι η Ελένη Καλοκαιροπούλου. Λοιπόν, <laughs> χρόνια πολλά, <laughs> πολλά, Ελένη. Χρόνια πολλά. Δεν να τα πούμε Χρόνια Τη μέρα. Η, Ειρήνη, η, Ελένη λοιπόν έδωσε ένα ρεπορτάζ στο news.gr news σήμερα, το οποίο είναι πραγματικά ασυνήθιστο. Ε, επειδή δεν είχαμε προλάβει να μιλήσουμε, όμως στέλνει και μηνύματα, γιατί ήταν στον οριμαγδό αυτού του φοβερού μεσημεριού, <laughs> γιατί δεν, δεν το πιστεύει εύκολα. Ότι ο πρόεδρο ενό κόμματο εορτάζουν σήμερα και χρόνια του πολλά, χρόνια πολλά. Πρόεδρε Στέφανο. Πολλά, ακριβώς. Ο Κασελάκη δεν κέρασε για τη γιορτή του, αλλά δάνεισε. Και δάνεισε το κόμμα του. Ναι, όπως το ακούτε, ο Στέφανος Κασελάκης, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οικονομικά ζητήματα, αποφάσισε να δανείσει προσωπικά του χρήματα στο κόμμα του οποίου είναι πρόεδρος. Χωρίς αμφιβολία, ασυνήθιστο. Εξαψήφιο ρυθμό μάλιστα, Νίκο μου. Εγώ θα σου έλεγα πάνω από 200.000. Δηλαδή... Ε, πολλά χρήματα προκειμένου να ε, πληρωθούν οι εργαζόμενοι και στο κόμμα αλλά και στα μέσα ενημέρωσης που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή στην Αυγή το κόκκινο ε, είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τη μεγάλη ήττα την, την οποία υπέστη ε, στις εκλογές που μας πέρασαν το προηγούμενο καλοκαίρι ε, αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι αντιμετώπιζε. Άρα δηλαδή αν ο Κασελάκης δεν έβαζε δικά του χρήματα, με τη μορφή. Δανείου. Δεν θα πληρώνονταν εργαζόμενοι σε κομματικέ επιχειρήσει. Δεν θα πληρώνονταν ούτε. Δεν είχαν ούτε για το δώρο. Ούτε για το δώρο Είναι ποινικό το οποίο αδίκημα είναι ποινικό. το να μην καταβάλει το δώρο εκτό των άλλων, έτσι. Προφανώ είναι, είναι ποινικό. Δεν είχαν ούτε για το δώρο, δεν είχαν ούτε για, τις λειτουργ... για να λειτουργήσει η Κουμουνδούρου, ούτε για το ρεύμα, ούτε για τίποτα. Και προφανώ τρέχει και ένα μισθό. Άρα, μα λε, Λοιπόν, ότι είναι πάνω πληρωθούν. από 200.000 ευρώ τα χρήματα που δανείζει ο Κασελάκη. Είναι πάνω από 200.000 ευρώ για του όρου δανεισμού, γιατί αυτά πρέπει να γίνονται και με διαφάνεια. Δηλαδή, πότε η αποπληρωμή, πόσο το επιτόκιο, ξέρουμε. Ε, ε, όχι, δεν το γνωρίζω. Προφανώ ε, ε, έγινε με αυτόν τον τρόπο νίκο, γιατί ξέρει και εσύ πάρα πολύ καλά ότι σε μορφή ε, δωρεά δεν μπορούσε να γίνει γιατί δωρεέ πάνω από 20.000 ευρώ στα κόμματα δεν μπορούν να γίνουν. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Κασελάκη επέλεξε το δανεισμό. Θέλω να σου πω σε αυτό και το επισημένο, ότι ο κύριο Κασελάκη θέλει να είναι σε όλα νόμιμος ε, δίνω ιδιαίτερη έμφαση μάλιστα. σε αυτό και μάλιστα για αυτό το λόγο έκανε την κίνηση που έκανε για να κλείσουν και όλες οι τρύπες του 2023 Πάντως είναι δηλαδή ήθελε μια πολλή... να μπει α, α, συνήθιση το 2024 είναι ασυνήθιστη κίνηση προφανώς και γι' αυτό το μάλιστα. συζητάμε ε, αλλά δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος το, το οποίο, οποίο υπάρχει πάνω μέσα του με έναν τρόπο ο οποίος ε, δεν είναι Ελένη μου σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά εξαιρετικό ρεπορτάζ.